Ακούτε την εκπομπή «Πίστη και Λογική», που επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος κυρία Μαρίνα Χαλιβελάκη. Πάτερ Ιωάννη, πολλοί νέοι αντιδρούν βλέποντας στις εκκλησίες βαρύτιμους πολυελαίους και χρυσάμφια. Ο πατήρ Επιφάνιος προσεγγίζει το θέμα αυτό ως εξής. Όπως εμείς, όσο φτωχοί κι αν είμαστε, έχουμε και ένα καλύτερο σερβίτσιο για κάποιον ξένο, το ίδιο και περισσότερο πρέπει να φρονούμε και να πράττουμε για το σπίτι του Θεού, το ναό του. Διότι είναι άσχημο να βάζουμε σε κατώτερη θέση το Θεό από τον συνάνθρωπό μας. Πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για το Θεό και να μην είναι η προσφορά μας δευτέρας διαλογής, όπως του Κάιν. Οι νέοι βέβαια δίνουν σημασία σε αυτά τα οποία βλέπουν. Ναι, ναι, με ρόλεξ στα χέρια και γούνες στους ώμους, όπως λέει και ένα σατυρικό τραγούδι. Οι ίδιοι νέοι που κατηγορούν για πολυτέλεια την εκκλησία ξοδεύουν μόνο για τσιγάρα περίπου 600 δραχμές ημερησίως και φορούν τις πανάκριβες φίρμες τρακτερωτών παπουτσιών των 45.000 δραχμών. Αφήνουν τις βραδινές τους εξόδους στα ταβερνάκια, συνήθως πολλές φορές εβδομαδιαίως, όπου πληρώνουν 3 κεφτέδες ένα χιλιάρικο, καθώς και την κατανάλωση αλκοόλ, στην οποία κατά τις στατιστικές πρωτεύουμε πανευρωπαϊκώς. Έχουν λοιπόν δικαίωμα να κατηγορούν? Εξάλλου, ας μην βλέπουμε μόνο τα φανταχτερά σκεύη και άμφια, αλλά να πηγαίνουμε και σε άσλα νιάτων ή στέγες γερόντων τα οποία συντηρεί η Εκκλησία. Να πηγαίνουμε να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αναλύσκονται κυριολεκτικά μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να παίρνουν θεληματικά ούτε ένα μισθό, προσφέροντας το έργο τους για την ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων τους. Τα πράγματα τα οποία έχει η Εκκλησία τα χρησιμοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο, χωρίς αυτό να αποκλείει τις εξαιρέσεις. Όπως το ιατρικό επάγγελμα, υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί. Στο δικηγορικό κλάδο, καλοί και κακοί δικηγόροι. Στον εκπαιδευτικό, υπάρχουν καλοί και κακοί διδάσκοντες. Έτσι και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα ελαττώματά τους. Πώς στον κύκλο των 12 Αποστόλων υπήρχε κάποιος ο οποίος ήταν προδότης? Έτσι ακριβώς και στον κλήρο μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέπτονται όσο θα έπρεπε την αποστολή τους. Το πρόβλημα όμως είναι πως αυτή δεν είναι η εξαίρεση. Εξαίρεση είναι η καλή. Πού το ξέρεις? Έχεις μήπως στατιστικά στοιχεία? Συνήθως το κακό είναι φανταχτερό. Ακριβώς επειδή ο Χριστός μας λέει «Μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου». Δηλαδή να κάνεις την ελεημοσύνη σου κρυφά. Να κάνεις το καλό κρυφά και να μην βγαίνεις να το διατυμπανίζεις. Ακριβώς για αυτό το λόγο το καλό είναι κρυφό στην Εκκλησία και αυτό το οποίο βγαίνει στη φόρα γίνεται σύριαλ στις πρώτες σελίδες και στήλες των εφημερίδων, είναι τα αρνητικά. Μην ξεχνάμε, τα πολύτιμα μέταλλα είναι πάντα κρυμμένα. Οι νέοι μας πάντως, ως ειλικρινείς που πιστεύω ότι είναι, ας ψάξουν να βρουν τους καλύτερους κληρικούς και να συνδεθούν μαζί τους. Όπως όταν αρρωστήσουμε, ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο γιατρό, όταν θέλουμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, πάμε στον καλύτερο φροντιστή, έτσι να κάνουμε και για την ψυχή μας. Και μάλιστα, πολύ περισσότερο για αυτήν. Έχω μια αντίρρηση. Εσείς κηρύσσετε την επιστροφή στο Θεό, αλλά παράλληλα προτείνετε και κάποιους τους οποίους αποκαλείτε εκπροσώπους του. Εγώ το δεύτερο δεν το δέχομαι. Ο Θεός δεν έχει εκλεκτούς, είμαστε όλοι ίσοι. Δεν μπορώ αυτό να το δεχτώ. Τι πάει να πει εκπρόσωποι του Θεού? Εγώ θα βρω το Θεό μόνος μου. Δεν θέλω ενδιαμέσους μεσολαβητές, δηλαδή. Να το εφαρμόσεις και στην περίπτωση κατά την οποία θα αρρωστήσεις.
να κάνεις αυτονάρκωση και αυτοεγχείρηση. Να σοβαρευτούμε. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει το δικό του αγιασμό, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς καθοδήγηση. Αυτοποιημενόμενος δεν πρέπει να είναι κανείς. Και αυτό σύμφωνα με το θέλημα του ίδιου του Θεού, όπως έχει αποκαλυφθεί στην Αγία Γραφή. Ο ίδιος έχει εγκαταστήσει στην Εκκλησία του συγκεκριμένους λειτουργούς, ούτως ώστε εφόσον ο ίδιος παρίσταται αοράτος, να καθοδηγούν ορατός τα μέλη της στη σωτηρία. Προσοχή όμως. Άλλο πράγμα αν είναι ή όχι Άγιος ο κληρικός και άλλο το τι είναι αντιπρόσωπος του Θεού. Ο ιερεύς μπορεί να είναι αμαρτωλότερος σε σύγκριση με το ποιμνίο του. Ο τελευταίος πιστός μέλος του ποιμνίου ενός ιερέως μπορεί να γίνει Άγιος και ο ιερεύς να πάει στην κόλαση. Χωρίς όμως τον ιερέα, ο Άγιος δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό, όπως χωρίς καθηγητές, δεν μπορούν να πάρουν το βραβείο Νόμπελ ούτε οι νομπελίστες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στους Αποστόλους, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς». Θα μπορούσε να πει να βαπτίζεται ο καθένας μόνος του. Δεν το είπε όμως. Έδωσε εντολή στους Αποστόλους να το κάνουν και εννοείται να εγκαταστήσουν διαδόχους τους που θα έπραταν το ίδιο, μια και οι Απόστολοι κάποια μέρα θα αναχωρούσαν από αυτή τη ζωή. Είπε επίσης ο Κύριος, «Αν την οναφείτε, τα σαμαρτίας αφίεντε αυτής. Αν την ον κρατείτε και κράτηντε». Οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους, εννοείται, θα συγχωρούν τις αμαρτίες των πιστών. Θα μπορούσε, αν ήθελε να πει, θα συγχωρώ εγώ απευθείας τις αμαρτίες σας, αρκεί να μου το ζητήσετε. Δεν το έκανε όμως. Έτσι θέλησε. Εμείς θα του καθορίσουμε τρόπους δράσεως. Πολύ σωστά. Άλλοι πάλι λένε, πάω στην εικόνα και λέω τα αμαρτήματά μου. Ας πάνε και στην εικόνα για να κοινωνήσουν. Όπως ευφιέστατα έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος. Γιατί δεν πάνε τότε? Ο Χριστός καθόρισε η εξομολόγηση στον ιερέα και η Θεία Κοινωνία από τον ιερέα. Ο Κύριος λοιπόν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τη μετάδοση της χάριτος των μυστηρίων του αντιπροσώπους. Θα πρέπει όμως να κάνουμε ακόμα μια διευκρίνηση. Όταν λέμε ότι ο κληρικός είναι αντιπρόσωπος του Θεού, δεν πρέπει να τον θεωρούμε με την έννοια που έχει παραδείγματος χάρη ο αντιπρόσωπος της τάδε φαρμακοβιομηχανίας σε κάποια πόλη. Δηλαδή ότι από εκεί απουσιάζει ο ιδρυτής ή ο πρόεδρος της φαρμακοβιομηχανίας. Όχι. Αυτά συμβαίνουν στο ανθρώπινο πεδίο. Όταν όμως εμείς οι κληρικοί λέμε ότι είμαστε εκπρόσωποι του Θεού, δεν εννοούμε ότι τον εξορίζουμε από στον ουρανό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, όταν βλέπεις τον ιερέα να βγαίνει στην ωραία πύλη και να σου λέει «Ειρήνη πάση» ή να απλώνει το χέρι του και να σου δίνει με τη λαβίδα το σώμα και το αίμα του Χριστού, βλέπεις μεν μπροστά σου τον ιερέα. Ο Θεός όμως δανείζεται το χέρι του για να δώσει τις ευλογίες του στο ποίμνιο. Απέναντι στο Χριστό και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και οι λαϊκοί είμαστε ποίμνιο. Ως προς την ανθρώπινη όμως διάσταση της Εκκλησίας υπάρχει αυτή η ιεραρχία. Η αγιαστική χάρις λοιπόν παρέχεται μέσα στην Εκκλησία μέσω των κληρικών και αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από την αγιότητα των προσώπων αυτών. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Θεός βέβαια θα κρίνει αυστηρότητα μάλιστα τους παραβάτες κληρικούς του, αλλά την αγιαστική χάρη δεν θα τη στερήσει από την Εκκλησία του εξαιτίας αυτών, ούτε θα την παρέχει σε αυτήν παρακάμπτοντάς τους. Έτσι το θέλει.
ιδιαίτερα κατανοητή μπορεί να γίνει η θέση μας αυτή. Αν σκεφτούμε ότι και στην καθημερινή πραγματικότητα έχουμε ανάλογα παραδείγματα εγκυρότητος ενεργειών ανεξάρτητα από την προσωπική ποιότητα του ενεργούντος. Ο συμβολιογράφος, ο δικαστής, ο ιατρός, ο υπουργός σφραγίζουν, υπογράφουν, ενεργούν πράξεις εξ οφίκιο, δηλαδή έγκυρες λόγω αρμοδιότητος και όχι προσωπικής ποιότητος. Με βάση αυτά, καταλήγουμε ότι υπάρχουν οι αντιπρόσωποι του Θεού επειδή ο ίδιος το έχει ορίσει. Όμως εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Αυτή η δύναμη, ο Θεός τέλος πάντων, όταν δεν μπορεί να αγιάσει τους ίδιους του τους εκπροσώπους του, πώς έχει την απέτηση να αγιάσουν αυτοί όλο τον άλλο κόσμο? Αν σε μια επιδημία χολέρας δεν εμβολιαστούν και οι γιατροί, αλλά εμβολιάσουν μόνο τους άλλους, οι άλλοι μεν θα αποφύγουν την προσβολή της επιδημίας, οι γιατροί όμως δεν θα τα καταφέρουν. Φταίει μήπως η φαρμακοβιομηχανία που δεν χρησιμοποίησαν και για τον εαυτό τους οι γιατροί τα εμβόλια? Ή μήπως μια τέτοια τοποθέτηση των γιατρών δικαιολογεί κάποιον άλλο να πει, αφού δεν κάνει ο γιατρός εμβόλιο, τότε δεν κάνω κι εγώ? Ή τότε δεν υπάρχει φαρμακοβιομηχανία? Ή τότε δεν είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο? Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός είναι δύναμος και τα μυστήριά του είναι σωστικά. Αρκεί εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν αρκεί να έχουμε απλώς τα μοσχοσάπουνα και το νερό. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να καθαριστούμε. Εξάλλου, και μόνο η κατά τη διάρκεια της ιστορίας επιβίωσης της Εκκλησίας, παρά την αμαρτωλότητα των κληρικών, αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν είναι ανθρώπινος, αλλά θεανθρώπινος οργανισμός. Κάποτε ένας αυτοκράτορας θέλησε να χτυπήσει την Εκκλησία και ήδη να τον να την εξαφανίσει. Το έμαθε κάποιος κληρικός και του διεμήνησε πολύ εύστοχα. Μεγαλειότατε, εμείς οι κληρικοί, 2000 χρόνια τώρα, δεν κατορθώσαμε να την κρεμίσουμε από μέσα. Και θα κατορθώσεις εσύ να το πετύχεις απ' έξω? Μη γελιέσαι. Και ο αυτοκράτορας κατάλαβε. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον Αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλαμβάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκ φοράς την ζωή σου, τον στεφανούντον σεν εν ελέη και η κυρμής, τον εμπιπλώνταν εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα έτου είναι ότι σου. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
κελιβί. Καθώς να πέκουσιν ανατολέ από δυσμό, εμάκρινε να κρυμώντας ανομία σημό. Κύριος, εν το ανόητη μας έτων χρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντες φώζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπον της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού ευλογητός η Κύριε. Κάτι άλλο που θεωρείται αποθετικό είναι ότι η Εκκλησία φαντάζει σαν μια τεράστια απαγορευτική πινακίδα με ένα πελώριο μη. Μη το ένα, μη το άλλο. Ενώ όλες οι άλλες εκδηλώσεις της ζωής είναι χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς απαγορεύσεις, χωρίς μη. Έτσι. Πόσο μας πλανά ο διάβολος. Κάποια κυρία πάει στα Slim Centers, στα Ινστιτούτα Δυνατίσματος, όπου βομβαρδίζεται με ένα σωρό μη. Εκεί γιατί όχι απλώς τα δέχεται, αλλά τα επιζητεί κιόλας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο στην αρχή είναι δύσκολες οι εντολές του Χριστού. Στη συνέχεια φθάνει ο πιστός στη χαρά της Βασιλείας του Θεού, η οποία βιώνεται ήδη από τη ζωή αυτή. Υπάρχει, για να ξεκινήσουμε από τα προκαταρκτικά, σπουδαιότερο πράγμα από την ηρεμία της συνειδήσεως. Πόσοι άνθρωποι βασανίζονται από τις τύψεις και δεν περνούν ούτε μία νύχτα ήσυχη, αλλά βιώνουν συνεχώς την κόλαση. Πόσοι. Όμως η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο ηρεμία συνειδήσεως. Η χαρά την οποία προσφέρει ο Χριστός δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε απολύτως. Ο Άγιος Ιλουανός, ο Αφωνίτης, αναφέρει ότι κάποτε τον επισκέφθηκε η Θεία Χάρης και ένιωσε τόση χαρά που νόμιζε πως θα σπάσει η καρδιά του και ζήτησε από το Θεό να πάρει την πολύ χαρά για να μην αποθάνει. Ποιος από τους ανθρώπους του κόσμου τα ζει αυτά? Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ προσφωνούσε όλους τους ανθρώπους με τη φράση «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Μπορεί κάποιος να το λέει αυτό αν δεν είναι ο ίδιος γεμάτος από χαρά? Και στις μέρες μας ο πατήρ Ιάκωβος, το Οσίου Δαβίδ, διαβεβαίωνε «Εμένα η καρδιά μου είναι περιβόλη, πάντα έτσι είμαι». Να πάμε και στην άλλη πλευρά. Μαύρη μαυρίλα στους απίστους. Μια μικρή σταχυολόγηση. Λυπήσου αυτούς που μια φορά με φτερά πετούσαν και τα χάνουν και δεν τους μένει πια άλλη χαρά παρά μονάχα η χαρά πως θα πεθάνουν. Και πάλι, βάλε ξανά να ζαλιστώ μες στο όνειρό μου να κλειστώ το μόνο που μου μένει, γιατί σαν λείψει το κρασί και φύγεις άξαφνα κι εσύ και βουβαθεί και το βιολί με το γλυκό βραχνά του, μες της ψυχής μου το κενό μεγάλο σαν τον ουρανό θα ακούσω πάλι το βραχνό τραγούδι του θανάτου. Ακόμα. Και μην κοιτάς που τάχα δεν το δείχνω και βαδίζω με βήμα θαρετό, μα κάθε μου ματιά που γύρω ρίχνω μοιάζει σαν κάτι να αποχαιρετώ. Και τέλος, και το μαύρο σκοτάδι που
που θα έρθει να με τη λήξει θα γιατρέψει μια για πάντα την αγιάτρευτη μου θλίψη. Θα γιατρέψει μια για πάντα και τον πόνο και τον πόθο και τα λάλητα θλιμμένο το παράπονο που νιώθω. Ανατριχιαστικά, ε. Και το τέλος, ακόμα χειρότερο, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, γιατί γι' αυτόν πρόκειται, έθεσε ο ίδιος τέρμα στη ζωή του. Νομίζω ότι η σύγκριση είναι καταλυτική. Ας επανέλθουμε όμως στα μη τα οποία ανέφερες. Τίποτε στη ζωή δεν γίνεται δίχως μη. Ο μηχανοδηγός του τρένου, αν δεν υπακούσει το μη των σιδηροτροχιών προς μία κίνηση έξω από αυτές, δεν θα φτάσει στον προορισμό του. Εγώ δεν έχω μάθει ούτε γραφομηχανή, ούτε ακορντεόν, γιατί δεν έχω την υπομονή να περάσω επί δύο εβδομάδες στο τούνελ των μη οπουδήποτε τα δάχτυλά σου. Πρέπει στην αρχή να κάνεις τις μονότονες ασκήσεις αλφα, σίγμα, δέλτα, φι. Αλφα, σίγμα, δέλτα, φι. Ή ντολά, ντολά. Αντίστοιχα, για να φτάσεις στη χαρά του τυφλού συστήματος ή της μουσικής αρμονίας. Αν εγώ χωρίς την υπακοή αυτή καθίσω να παίξω πιάνο, θα πεις τόσο χριστιανικά πάνε τα δάχτυλά του που δεν γνωρίζει αριστερά τι πράττει η δεξιά του. Και για να τελειώνουμε, νομίζω πως με τα παραπάνω παραδείγματα έγινε κατανοητό ότι τίποτε δεν επιτυχάνεται χωρίς αρχικές δεσμεύσεις. Πολύ περισσότερο απαιτείται αυτό το πράγμα στη χριστιανική ζωή. Μη φοβόμαστε όμως τα μη του χριστιανισμού. Ο διάβολος μας τα παρουσιάζει πελώρια. Δεν είναι. Ο Χριστός ως παντοδύναμος Θεός μας δίνει τη δύναμη να εφαρμόσουμε όσα ζητάει. Αρκεί να επιστρέψουμε κοντά του και να του πούμε «Κύριε, πάρε το χέρι και την καρδιά μου και καθοδήγησέ με στο δρόμο σου». Και θα το κάνει. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ebno
Ακούσατε την εκπομπή «Πίστη και λογική». Επιμελήθηκε και παρουσίασε η φιλόλογος κυρία Μαρίνα Χαλιβελάκη.